Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις από την DR τηλεόραση. Χρειάζεται υπευθυνότητα και σοβαρότητα από όλους για να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί το έργο του αναβάλου, τόνισε ο βουλευτής Αργολίδας της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Ανδριανός, συμπέρασμα που προέκυψε από τη σύσκεψη των φορέων του τόπου με την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη στην Αθήνα. Το έργο είναι ενταγμένο και υπάρχει το κονδύλι χρηματοδότησής του, συνέχισε ο βουλευτής, ενώ δήλωσε ότι τελικά υπήρξε δέσμευση υλοποίησής του από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Υπήρξε η εμπλοκή που σας ενημέρωσα αμέσως και ενημέρωσα και τους Αργολιδείς μέσω των δηλώσεων την Παρασκευή από την πλευρά της αναδόχου εταιρείας, το Εργολάβ δηλαδή. Ζήτησα αμέσως από τον Υπουργό να γίνει σύσκεψη ευρεία, να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα, να βρεθεί μια λύση. Έγινε αυτή η σύσκεψη την Τετάρτη. Υπήρξε δέσμευση από όλες τις πλευρές να συνεχίσει η υλοποίηση του έργου χωρίς καμία έκπτωση και χωρίς καμία καθυστέρηση. Όπως έχω κάνει από το 2009. Που έγινε η ένταξη του έργου, παρακολουθώ το έργο συνεχώς σε κάθε βήμα του. Θα συνεχίσω λοιπόν να παρακολουθώ και τα επόμενα βήματα ώστε να υλοποιηθεί αυτό το έργο χωρίς άλλες εμπλοκές ή αν υπάρξουν εμπλοκές αμέσως να αληθούν σε επίπεδο υψηλό, σε επίπεδο Υπουργείο, ώστε να μην δώσουμε σε κανέναν την αφορμή, το δικαίωμα να πει ότι έχει την αφορμή δηλαδή να μην γίνει το έργο. Το έργο αυτό πρέπει να γίνει, το χρωστάμε στους Αργολιδείς, το χρωστάμε στην Αργολίδα. Τα χρήματα αυτά, όπως ξέρετε, είναι από το πρόγραμμα Μπαλτατζής, γιατί αν δεν γίνει αυτό το έργο με αυτά τα χρήματα, δεν πρόκειται να γίνει ποτέ. Αυτές οι ευκαιρίες δεν πρέπει να χαθούν. Είναι δεδομένα λοιπόν τα χρήματα, επομένως πρέπει από όλες τις πλευρές να υπάρξει σοβαρότητα, υπευθυνότητα, ώστε να υλοποιηθεί τελικά το έργο. Για εξελίξεις στα αναπτυξιακά έργα της Αργολίδας μίλησε ο Γιάννης Μανιάτης και αναφέρθηκε πρώτα στο έργο του αναβάλου και στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης την Τετάρτη. Ενώ κατόπιν αναφέρθηκε στο λιμάνι του Ναυπλίου, στην επανεξέταση της αποχέτευσης Ερμιονίδας και στην τακτοποίηση των ζωνών οικιστικού ελέγχου, αφού για όλα τα παραπάνω θέματα άσκησε κοινοβουλευτικό έλεγχο. Τις τελευταίες μέρες είχαμε εξελίξεις στα μεγάλα θέματα που απασχολούν την Αργολίδα. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι έγινε πριν λίγες μέρες μια μεγάλη σύσκεψη στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την προεδρία του αρμόδιου Υπουργού, τη συμμετοχή του Περιφερειάρχη, των βουλευτών και των αρμόδιων υπηρεσιών της Περιφέρειας και του Υπουργείου. Είναι προφανές ότι ένα μεγάλο έργο όπως ο Ανάβαλος θα έχει κάποια προβλήματα στην πορεία εξέλιξής του. Αυτό όμως που δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό από κανένα είναι το έργο αυτό να σταματήσει. Το καταστήσαμε σαφές. Όλοι εμείς που παλέψαμε για να βρεθούν τα χρήματα του αναβάλου και για να ενταχθεί το έργο του αναβάλου, έχουμε καταστήσει σαφές προς κάθε κατεύθυνση ότι δεν θα δεχθούμε το έργο αυτό να υποστεί οποιαδήποτε αρνητική επίπτωση. Θέλω να σημειώσω ότι κατά τη διάρκεια της σύσκεψης με την ευθύνη του Υπουργού υπήρξε επίλυση των θεμάτων που φαίνεται ότι απασχολούν τις υπηρεσίες και της μίας πλευράς και της άλλης, αλλά και τον ανάδοχο και πιστεύω ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα κυλήσουν όλα τα πράγματα ομαλά. Άρα δεν διαλύθηκε η εμβολαβία. Βρέθηκε τρόπος να μην προχωρήσει αυτή η διαδικασία, να δημιουργηθούν ορισμένες άλλες συγκριτικές μελέτες και το έργο να συνεχίσει να υπάρχει. Θα δούμε όμως έτσι κι αλλιώς το επόμενο χρονικό διάστημα, το επόμενο δίμηνο-τρίμηνο συνεχίζει να είναι κρίσιμο. Θέλω να σημειώσω πάντως την πολύ καλή προσέγγιση που είχαμε από την πλευρά των τοπικών μας υπηρεσιών, των υπηρεσιών της Περιφέρειας και ασφαλώς τη συμβολή και του Περιφερειάρχη του κ. Τατούλη και του Αντιπεριφερειάρχη του κ. Χιβηδόπουλου, διότι η συμβολή τους πραγματικά βοήθησε στην επίλυση συγκεκριμένων θεμάτων. Το άλλο ζήτημα το οποίο έθεσα κατά την άσκηση του κοινοβουλευτικού ελέγχου είναι τι θα γίνει επιτέλους με την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων του λιμανιού του Ναυπλίου. Δεν χρειάζεται να τονίσουμε σε κανέναν πόσο σπουδαίο θα είναι το έργο του λιμανιού του Ναυπλίου να προχωρήσει και ταυτόχρονα να αποτελέσει και ένα βασικό κόμβο όλων αυτών των λιμανιών, του δικτύου των λιμανιών για κρουαζιέρες. Άρα, επειδή η εικόνα που έχω είναι ότι έχουν ολοκληρωθεί όλοι οι φάκελοι, οι φάκελοι είναι πλήρες και απομένει μόνο η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων, έχω ζητήσει την άμεση προώθηση του συγκεκριμένου θέματος. Ταυτόχρονα ένα ζήτημα που απασχολεί την Αργολίδα, κυρίως την Ερμιονίδα, είναι το ζήτημα της επανένταξης ενός ταλαιπωρημένου έργου, που είναι το έργο της αποχέτευσης του κρανιδίου στο ΕΠΕΡΑ, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη. Ζήτησα από τον αρμόδιο αναπληρωτή υπουργό, τον κύριο Καλαφάτη, να με πληροφορήσει. Το έργο αυτό το παρακολουθώ από πολύ κοντά όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Γνωρίζω ότι είναι επίσης πλήρης ο φάκελος
και η υπηρεσία θα πρέπει να κάνει θετική εισήγηση, δεν υπάρχει κανένας λόγος να καθυστερούμε, άρα να προχωρήσει και αυτό το ζήτημα. Και είχαμε και πριν λίγες μέρες μία θετική εξέλιξη για το θέμα που επίσης ταλαιπωρεί την Αργολίδα για πολλά χρόνια, το ζήτημα της μετεγκατάστασης των βιομηχανιών από τις ΖΟΕ. Ζήτησα από το αρμόδιο Υπουργείο, με την κατάθεση σχετικής ερώτησης, να δοθεί μία αναστολή για κάποια χρόνια στην μετεγκατάσταση, διότι είναι προφανές ότι σε εποχή κρίσης είναι αδιανόητο να επιβαρυνθούν οι επιχειρήσεις της Αργολίδας με ένα επιπλέον κόστος. Η απάντηση του αρμόδιου υφυπουργού ήταν θετική. Μου είπε ότι ήδη έχουν ετοιμάσει διάταξη και την συζητήσαμε κιόλας, με την οποία θα δοθεί παράταση στην προηγούμενη παράταση που είχαμε δώσει με δική μας ευθύνη. Άρα δίνεται μια μικρή ανάσα για ένα σημαντικό χρονικό διάστημα στις επιχειρήσεις της Αργολίδας και θέλω να ελπίζω ότι όταν θα εξαντληθεί και αυτό το νέο χρονικό διάστημα θα έχουμε τη δυνατότητα από σημείο 0 να ξαναδούμε τη συγκεκριμένη ρύθμιση. Από τα πρώτα θύματα της μνημονιακής πολιτικής είναι η δημόσια υγεία και η κοινωνική μέρημνα, δήλωσε το μέλος του ΣΥΡΙΖΑ Στέλιος Μαρινάκος. Την ερχόμενη Δευτέρα, αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ με τον βουλευτή Αργολίδας Δημήτρη Κοδέλα θα επισκεφτούν τα νοσοκομεία και το ΝΕΟΠΗ και θα γίνει συζήτηση το ίδιο βράδυ για το θέμα αυτό στο εργατικό κέντρο Άργους. Έχει γίνει φανερό ότι τα πρώτα θύματα της μνημονιακής πολιτικής είναι η δημόσια υγεία. Οι πολίτες καθημερινά βιώνουν στο πετσί τους την εξαθλίωση, την απαξίωση κάθε μορφής παρεχόμενης υγείας και κράτους πρόνοιας. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, τόσο η υποχρηματοδότηση όσο και η έλλειψη προσωπικού έχουν οδηγήσει το σύστημα υγείας στην κατάρρευση. Ο ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο έχει βάλει ψηλά στην ατζέντα το θέμα της δημόσιας υγείας, καθώς θεωρεί ότι μέσα σε συνθήκες ανθρωπιστικής κρίσης είναι ανάγκη να απλωθεί ένα δίκτυο κοινωνικής προστασίας απέναντι προς όλους τους πολίτες, οι οποίοι βιώνουν αυτές τις συνέπειες της μνημονιακής πολιτικής. Γι' αυτό, τη Δευτέρα, στις 22 του Απρίλη, κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο, αποτελούμενο από τον Μανιό, που είναι συντονιστής υγείας του ΣΥΡΙΖΑ, και το βουλευτή Αργολίδας, τον Δημήτρη τον Κοδέλα, θα επισκεφθεί στις 10 η ώρα το πρωί το νοσοκομείο του Ναυπλίου, στις 11.30 το νοσοκομείο του Άργους και τη 1 η ώρα το μεσημέρι το ΝΕΟΠΗ του Άργους. Εκεί θα γίνει μια πρώτη συζήτηση για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στο τοπικό επίπεδο τα νοσοκομεία. Θα παρουσιαστεί και η πρόταση που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ γενικότερα για την κατεύθυνση που πρέπει να έχει το σύστημα υγείας. Και τη Δευτέρα το βράδυ στις 7 η ώρα θα δοθεί συνέντευξη τύπου στο εργατικό κέντρο του Άργους και στις 7.30 θα ακολουθήσει συζήτηση με βασικό θέμα η διάλυση του συστήματος υγείας και η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο. Είναι έργο πνοής για την Αργολίδα και πρέπει να υπερπηδηθούν τα εμπόδια και να υλοποιηθεί επιτέλους, αφού επί 40 χρόνια και πλέον ταλανίζει τους πολίτες η υλοποίησή του, δήλωσε για τον ανάβολο ο Γιώργος Παραβάντης, ο οποίος δεν παρέλειψε να αναφερθεί στην αναγκαιότητα προώθησης όλων των αναπτυξιακών έργων του νομού. Τελικά αποφασίστηκε να συνεχιστεί το έργο, ύστερα από τη σύσκεψη όλων των αρμοδίων φορέων. Βέβαια, το έργο είχε σταματήσει και έχει σταματήσει σε πολύ σημαντικά σημεία, όπως το Κουτσοπόδι, όπως το Ηραίο, όπως οι Μυκήνες. Και πρέπει να τονίσουμε ότι είναι αυτό το έργο μας ταλαιπωρεί ψυχολογικά όλους Αργολιδείς τα τελευταία 40-45 χρόνια. Από τότε που ο περίφημος μηχανικός Γερμανός Σρέντερ ξεκίνησε την κατασκευή. Είναι ένα έργο πνοής, υπερβολικά αναπτυξιακό, αποτελεί τον αιμοδότη της καρδιάς Αργολίδας το έργο αυτό και πρέπει πάση θυσία να προχωρήσει. Όπως επίσης πρέπει να προχωρήσουν σημαντικά αναπτυξιακά έργα για την Αργολίδα μας, διότι πάντα πρώτα η Αργολίδα, όπως το λιμάνι του Ναυπλίου, όπως η αποχέτευση του Κρανιδίου και όπως το θέμα της ενοποίησης των χώρων της νοτίου πλευράς της αρχαιότερας πόλεως της Ελλάδος, αν μη του κόσμου, το σχέδιο πόλης του ιστορικού Άργους. Μάλιστα. Αναπτυξιακά έργα τα οποία θα βοηθήσουν τον τόπο στη δύσκολη οικονομική συγκυρία που έχουν. Βεβαίως, αλλά μην ξεχνάμε όλοι ότι η κρίση δημιουργεί ευκαιρίες. Θα δημιουργηθούν σιγά σιγά ευκαιρίες, γιατί είμαστε δυνατοί και διότι, όπως έχω πει, πρέπει να μάθει ο κόσμος ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια ιταλοποίηση στην πολιτική ζωή. Συνεργαζόμαστε τα δύο μεγάλα κόμματα, επιτέλους για πρώτη φορά, για το συμφέρον και το καλό όλων των Ελλήνων και κυρίως για το συμφέρον της αγαπημένης μας Αργολίδος, διότι πάνω απ' όλα πάντα πρώτα η Αργολίδα.
Δεν θέλουμε ανοιχτά τα καταστήματά μας όλες τις Κυριακές του χρόνου, που όπως φαίνεται προωθείται από το Υπουργείο Ανάπτυξης, δήλωσε ο Αντώνης Καλοθέου, εκπροσωπώντας τους συναδέλφους του. Και μάλιστα ο κ. Καλοθέου τόνισε ότι η κυβέρνηση με αυτόν τον τρόπο στηρίζει συμφέροντα πολυκαταστημάτων και όχι μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας. Πράγματι, αυτό το θέμα μας απασχολεί αρκετό καιρό. Όλη η Ελλάδα, όλοι οι εμπορικοί σύλλογοι της Ελλάδος έχουν δηλώσει αρνητικά ότι αυτό το ωράριο δεν ωφελεί σε τίποτα τα καταστήματα της πόλης και απορούμε με την επιμονή της κυβέρνησης που συνεχίζει να το ξαναφέρνει το θέμα, ενώ στην αρχή έλεγαν για κάποιες Κυριακές το χρόνο, τώρα ακούσαμε τελευταία ότι θα είναι για όλες τις Κυριακές. 93 Κυριακές. Ναι, για όλες τις Κυριακές. Αυτό δεν μπορούμε να δώσουμε εξήγηση ποιους εξυπηρετούν. Εμείς λέμε πως δεν ωφελεί αυτό σε εμάς, ότι δεν υπάρχει αυτή η κίνηση. Ήδη, όπως θα ξέρει ο πολύς ο κόσμος, τα καταστήματα τις καθημερινές είναι σχεδόν άδεια, ελάχιστος κόσμος κυκλοφορεί, δεν γίνεται ο τζίρος που θα έπρεπε να γίνει. Άρα δεν υπάρχει και λόγος να δουλεύουν τα καταστήματα να είναι ανοιχτά 7 ημέρες την εβδομάδα. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι αυτή η κυβέρνηση, όπως έχει αποδείξει ως τώρα, είναι εντελώς ανίκανη, δεν μπορεί να βάλει κάποια πράγματα στη θέση τους και εξυπηρετεί άλλα συμφέροντα. Αυτά τα συμφέροντα φυσικά δεν είναι δικά μας συμφέροντα, όπως καταλαβαίνετε είναι συμφέροντα αλυσίδας καταστημάτων ή πολυκαταστημάτων. Διότι ως γνωστόν κάποιοι συνηθίζουν να πηγαίνουν στην Αθήνα στα τύπου μολ κλπ. Και εφόσον πηγαίνουν για καφέ και για οτιδήποτε άλλο, θα θέλουν να συνδυάσουν και τις αγορές τους παράλληλα. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, αν ήταν όφελος δικό μας να ανοίξουμε και εμείς τις Κυριακές, θα το θέλαμε και το ζητούσαμε από μόνοι μας. Δεν θα περιμέναμε να το προτείνουν οι ίδιοι. Είστε αντίθετοι, λοιπόν. Εν πάση περιπτώσει, θα το παλέψουμε και δεν θα το αφήσουμε να περάσει εντελώς χωρίς να το παλέψουμε, εν πάση περιπτώσει, ανώδυνα. Αγανακτισμένοι πολίτες από την οικονομική κατάσταση που έχουν περιέλθει καταθέτουν προσωπική τους ταλαιπωρία σε διάφορες πτυχές της καθημερινότητάς τους. Άλλοι αναφέρονται σε θέματα υγείας, άλλοι στο χαράτσι της ΔΕΗ και άλλοι στην ανεργία και στους φόρους. Τι τρώγα, τι να γίνει, ρε παιδιά, δεν ξέρω, έχω μετρελαθεί εδώ πέρα. Κάθε μέρα πληρώνουμε. Να σας δείξω το χάμου, το ρεύμα, ένα παράλογο πράγμα. Με 5 ευρώ ρεύμα στο μαγαζί που δεν έχω καθόλου δουλειά, άμα θέλετε η κάμερα στο πάρει, μια στιγμούλα. Εδώ είστε, κοιτάξτε κύριε, 6,97 συνολικό ποσό 300. Ρίχτε μια ματιά. Μα είναι το μαγαζί κλειστό, ρίχτε μια ματιά, δεν λέω ψέματα. Συνολική αξία ηλεκτρικού ρεύματος συν ΦΠΑ 6,97. Κλειστό μαγαζί δηλαδή. Σχεδόν, υπάρχει, δεν έχω δουλειά. Για το Δήμο Μυρκηναίων 92, ετ' ιδέ 800 συνολικά 160, τελικό ποσό 259. Πού είναι αυτό δυνατόν, από 5 ευρώ να πληρώνω 300. Πού να κάνω τα παράπονά μου. Είμαι ανάπηρος 80% σύμφωνα με την εκτίμηση της Αγροτέρα Επιτροπής της Τρυπόλεως. Δεύτερο λέει, δεν δικαιούμαι λέει, πρέπει να είμαι κατάκητος λέει ο ΓΑΣ. Έσως πράγματα. Οι κύριοι τα 30 λεπτά και θα στέλνουν την τράπεζα της Ελβετίας με 66.000 λίστα λαγκάρ. Δεν μπορώ να ζήσω εγώ με 460 ευρώ, ούτε για καραμέλες αυτά. Και για να πάρετε επίδομα αναπηρίας, παίρνετε επίδομα. Εγώ παίρνω σύνταξη στο 460, το επίδομα αναπηρίας δεν μου το δίνω. Μπάι-μπάς, ζάχαρο, οδυσκοπάθεια, χιλιάδια πράγματα. Πολύ δύσκολα. Αλλά και πολύ εύκολα όμως. Δηλαδή. Εκείνοι που είναι τεμπέληδες, δεν τους ενοχλεί κανένας. Άλλος που δουλεύει, είναι εύκολο. Αγρότης ήμουν. Μάλιστα. Παίρνετε ογά. Παίρνουμε, πολλά λεφτά. 360 πόσα παίρνουμε. Ακριβώς. Τι θα κάνετε με αυτά. Τι να κάνουμε. Αν τα έχεις εσύ, τι θα τα έκανες. Δεν υπάρχει μόνο περίπτωση. Τώρα, για αγροτικές συντάξεις δεν είναι να το κουβεντιάζουμε. Δηλαδή. Εδώ μειώνουν στους υπαλλήλους, στους εργάτες, τους μισθούς κατεβάζουν καθημερινά. Και τους λένε όχι, δεν πειράζουμε πάλι. Και την άλλη εβδομάδα βλέπεις βάζουν χέρι πάλι. Να αρχίσω από πού, από Στουρνάρα, από Σαμαρά, από Κουβέλη, το δεν ψηφίζω, από ποιον αφήσω. Το Βενιζέλο τώρα. Το Βενιζέλο ποιον.
Ευχαριστούμε για τη φτώχεια που μας φέρανε να τις ξαναψηφίσουμε. Είσαι μαζί του, φτιάξαμε το σπίτι για την βάση φόρο κάθε χρόνο. Δεν του πλήρωσα την άδεια, δεν του πλήρωσα. Τι δεν πλήρωσα, το είχα. Έπαιρνα 780 μισθό, το έφτασε 650. 650 το μήνα. Σε 12 μήνες πόσα παίρνω, πόσα μου δίνει και πόσα μου παίρνει. 5.000 αθλητές θα έρθουν στην Αργολίδα το επόμενο δεκαήμερο του Απριλίου για αθλητικές διοργανώσεις που θα πραγματοποιηθούν υπό την αιγίδα του ΔΟΠΑΤ. Ο Γιάννης Μπόλας, ως γνωστό, είναι μέλος του ΣΕΓΑΣ και έχει εξασφαλίσει πολλές φορές αθλητικές διοργανώσεις στην περιοχή μας. Μεγάλη συνεισφορά στο αθλητικό τουρισμό έχει δώσει με αυτόν τον τρόπο. Να σημειωθεί ότι ο Γιάννης Μπόλας ολοκληρώνει τη θητεία του στην ΔΟΠΑΤ και μεταβαίνει στο Μέγαρο Μαξίμου ως σύμβουλος του Πρωθυπουργού για αθλητικά θέματα. Τον Άφιο, το τελευταίο δεκαήμερο, το προσεχώς δεκαήμερο, θα ζήσει μια αγνώριστη στιγμή όσον αφορά στις αθλητικές εκδηλώσεις. Και ξεκινάω και γίνομαι πιο σαφής, όπως λέμε. Okay. Πρώτη εκδήλωση είναι το Aikido, το οποίο γίνεται, είναι ένα φεστιβάλ πολεμικών τεχνών που θα γίνει 25, 26 και 27 Τετάρτου στην Καραθώνα και στο κλειστό Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο. Δεύτερη μεγάλη και ωραία εκδήλωση είναι το Τρίαθλο, το οποίο θα γίνει 27 και 28 Τετάρτου, το οποίο γίνεται στην Καραθώνα, με έναρξη στην Καραθώνα και τερματισμό στην Καραθώνα. Είναι κολύμπι, τρέξιμο και ποδήλατο. Είναι μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση με πάρα πολλές συμμετοχές. Τρίτη μεγάλη διοργάνωση είναι ο Ατρέας 8, που θα γίνει με έναρξη στο Ναύπλιο. Συμμετέχουν περίπου 400 μικροί ποδοσφαιριστές από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό και από ηλικία 10 με 15 ετών. Και με τους γονείς και με όλους που θα υπάρχει συμμετοχή μεγάλη, πιστεύω ότι θα περάσουν τα 1.500 άτομα οι οποίοι θα επισκεφθούν το Ναύπλιο, το Άργος και την Επίδαυρο. Άλλη μεγάλη διοργάνωση είναι το Πανελλήνιο Κύπελλο Rally Sprint, που θα γίνει στη Μονή του Καρακαλά, στη διαδρομή, με τερματισμό στο Ναύπλιο. Και εκεί υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον στους ανθρώπους του αυτοκινήτου, 4x4, που θα έρθουν από όλη την Ελλάδα. Είναι πανελλήνιο πρωτάθλημα και εκεί συμμετέχει και ο ΔΟΠΑΤ, όπως ξέρετε. Όλες αυτές... Σε χορηγεί επικοινωνία σε αυτό. Μάλιστα. Εγώ θα ήθελα να πω ότι αυτές οι εκδηλώσεις είναι υπό την αιγίδα του ΔΟΠΑΤ και έχει προσφέρει ή τις αθλητικές εγκαταστάσεις ή οτιδήποτε μπορεί να συνεισφέρει για αυτή τις ωραίες διοργανώσεις. Επίσης είμαι στην ευχάριστη θέση, σήμερα το πρωί με ειδοποιήσαν, διεκδικούσαμε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας, το οποίο είχε γίνει στο Ναύπλιο πριν 3 χρόνια, το διεκδικούσαν αρκετές πόλεις και είμαι στην ευχάριστη θέση να πω ότι ανετέθηκε στο Ναύπλιο, στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Ναυπλίου. Είναι μια σπουδαία οργάνωση, η οποία θα γίνει τον άλλο μήνα, γιατί είναι πανελλαδική από όλη την Ελλάδα και θα έρθουν και από την Κύπρο. Και πιστεύω ότι και εκεί πρέπει να ευχαριστήσω τον ΑΣΑΕΔ, το Ανώτατο Στρατηγικό Συμβούλιο Αθλητισμού, για την προτίμηση στον Ναύπλιο. Έχουμε δώσει βέβαια δείγματα γραφής σε προηγούμενες εκδηλώσεις, διοργανώσεις, γι' αυτό και μας ανατέθηκε αυτή η διοργανώση. Μάλιστα. Κύριε Μπόλα, συνολικά αναφερθήκατε σε 5 εκδηλώσεις αθλητικές. Πόσος κόσμος θα έρθει στο Ναύπλιο, έχετε υπολογίσει περίπου? Για όλες αυτές τις διοργανώσεις πιστεύω ότι θα περάσει τις 5.000 άτομα, οι οποίοι είναι από όλη την Ελλάδα και είναι επισκέπτες και από το εξωτερικό και θα είναι επισκέπτες και θα συμβάλλουν στην οικονομία της περιοχής μας, στον τουρισμό, στις καφετέρες, στα εστιατόρια. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι μεγάλο εγχείρημα και εγώ θέλω να τονώσουμε την τουριστική τον τουρισμό σε αυτή τη δύσκολη χρονιά που περνάμε στα οικονομικά και πιστεύω ότι συμβάλλουμε σε αυτό. Μάλιστα. Σαν ΔΟΠΑΤ, σαν Δήμος Ναυπλίων και γενικά σαν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΓΑΣ που είμαι, πιστεύω ότι όλα αυτά είναι καλό για τον τόπο μας. Μάλιστα. Κύριε Μπόλα, έχετε μια μεγάλη θητεία στα αθλητικά τεκτενόμενα, όχι μόνο του ΣΕΓΑΣ βέβαια, αλλά και της περιοχής μας. Και από ό,τι μου είπατε και πριν από λίγο, η θητεία σας τελειώνει στο ΔΟΠΑΤ. Ναι. Για πείτε μας. Ναι, η θητεία τελειώνει τέλος του μηνός στο ΔΟΠΑΤ, σαν πρόεδρος του ΔΟΠΑΤ. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω καταρχήν τον τέως δήμαρχο Ναυπλίου, Παναγιώτη Αναγουσταρά, που με πρότεινε να είμαι πρόεδρος του ΔΟΠΑΤ. Τον νυν δήμαρχο Δημήτρη Κοστούρο για τη συνεργασία, το Δημοτικό Συμβούλιο για την άριστη συνεργασία. Και θα είμαι παρόν
στα αθλητικά περισσότερο, γιατί ξέρετε η ειδικότητά μου είναι στα αθλητικά. Θα είμαι παρόν σε οτιδήποτε μου ζητηθεί από τον καινούριο πρόεδρο ή από οποιονδήποτε δήμαρχο για να συμβάλλω στην περιοχή όπου ζω και εργάζομαι. Έχουμε μία είδηση η οποία νομίζω ότι από το κόστο που θα έχετε θα βοηθήσετε και πάλι τον τόπο. Δεδομένου από ό,τι μαθαίνουμε, είστε σύμβουλος του Πρωθυπουργού στο Μέγαρο Μαξίμου για αθλητικά θέματα, είναι έτσι? Ναι, βέβαια εγώ είμαι της προσφοράς και θα προσπαθήσω από άλλη θέση που εσείς είπατε να προσφέρω. Εγώ την είπα, δεν είναι έτσι? Έτσι ακριβώς είναι και θα προσπαθήσω να προσφέρω για τον τόπο μου. Δηλαδή θα είστε στο Μέγαρο Μαξίμου κάθε πότε, κύριε Δεμπούλα? Σε τακτά διαστήματα. Mm-hmm. Αλλά ζω και εργάζομαι στον Άρκο. Στο σημείο αυτό θα κάνουμε μια μικρή διακοπή για διαφημίσεις και σε λίγο και πάλι μαζί. Έλεγχος κτέο. Αφήστε το στους ειδικούς. Ιδιωτικό κτέο Ταραντήλης Παναγιώτης. Με 3 υπερσύγχρονες γραμμές ελέγχου για όλα τα οχήματα και προσωπικό άριστα εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο, είμαστε έτοιμοι για τον πιο άνετο και γρήγορο έλεγχο κτέο και κάρτας καυσαερίων. Τώρα, κλείνοντας ραντεβού στο 10611, βγαίνετε διπλά κερδισμένοι. Επιβατικά από 45 ευρώ. Μοτοσυκλέτες από 30 ευρώ. Φορτηγάκια από 52 ευρώ. Ιδιωτικό κτέο Ταραντήλης Παναγιώτης. Διεύθυνση 3ο χιλιόμετρο Άργους Νέας Κίου στο Άργος. Πίσω από προσωπεία Volvo, Scania, εγκαταστάσεις Ταραντήλη. Εσάς, το αυτοκίνητό σας, πότε και με πόσο περνάει? Παπα Μιχαήλ, ανακαινίζουμε και χαρίζουμε. Εποφεληθείτε σήμερα κιόλας από τις μοναδικές προσφορές μας. Όλα τα εκθεσιακά μοντέλα μας τώρα σε τιμές έκπληξη. Τζάκια ελληνικά, ιταλικά, νορβηγικά. Τζάκια σόμπες, ενεργειακά με αέρα ή καλοριφέρ, συνολικής κάλυψης έως 250 τετραγωνικά μέτρα. Σε εμάς θα βρείτε τζάκια που καταναλώνουν 1 κιλό ξύλα και ζεσταίνουν το σπίτι σας. Τζάκια Παπα Μιχαήλ, Κύπρου 2, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520 23 7. Κάντε και εσείς τη δική σας ανακαίνιση. Τώρα η καλλιέργειά σας αλλάζει σελίδα. Τα καταξιωμένα λιπάσματα Entek, Utek και Nitrofoska αποκλειστικά από τη Euro και Macro. Το σίγουρο όνομα για εξαιρετικούς καρπούς υψηλής απόδοσης που εξασφαλίζουν ακόμη μεγαλύτερο κέρδος. Euro και Macro, το κλειδί της ανάπτυξης. Ζήσε περισσότερα 24 ώρες με το νέο Fiesta. Read text. The track is open. Call Nikki. Call me Nikki. Νέο Fiesta με τεχνολογία Sync. Πάντα online. Με κινητήρες από 1000 κιλικά, κατανάλωση από 3,3 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας. Νέος επίσημος συνεργάτης και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Ford Πινελόπη Μπεντενίτη και ΣΥΑ Ω.Ε. Έκθεση, συνεργείο, ανταλλακτικά, Μπεντενίτη, 7 χιλιόμετρο Ναυπλίου Άργους. Τώρα που ο χρυσός συμφέρει, άμεσα μετρητά στο χέρι. Golden Deals, ένα χειροδανιστήριο Πελοποννήσου σε Άργος, Τρίπολη, Ναύπλιο. Αγορά χρυσαφικών και δάνεια με ενέχειρο χρυσά κοσμήματα. Άμεση εκτίμηση και πληρωμή της μετρητής στην υψηλότερη τιμή με την εγγύηση και την αξιοπιστία μιας μεγάλης εταιρείας με κρατική άδεια. Ένα χειροδανιστήριο Άργους, πλατεία Λαϊκής Αγοράς, δεύτερος όροφος. Ένα χειροδανιστήριο Τρίπολης, πλατεία Πετρινού, πρώτος όροφος. Ένα χειροδανιστήριο Ναυπλίου, Άργος και Χρυσοστόμου Σμύρνης 1, στάση Θανάσενας. Πρώτος όροφος και στο www.goldendeals.gr. Golden Deals, ένα χειροδανιστήριο Πελοποννήσου. Άμεσα, γρήγορα και απλά, εμπιστοσύνη, ασφάλεια, σιγουριά.
Φάνη Στεφανόπουλος. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ορθοπαιδικά, αθλητιατρικά είδη, νοσηλευτικά κρεβάτια, αεροστρώματα κατά των κατακλείσεων. Ιατρικά μηχανήματα, αναπνευστικές συσκευές, CPAP, BiPAP, οξυγονοθεραπεία, νεφελοποιητές. Ειδικά προϊόντα για άτομα με ειδικές ανάγκες, αμαξίδια χειροκίνητα και ηλεκτροκίνητα, τεχνητά μέλη, ειδικές κατασκευές. Συνεργασία με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Φάνη Στεφανόπουλος, Ηρακλέους 251, πλησίον νοσοκομείου Άργους. Πλακάκια, είδη υγιεινής, κλιματισμός, καλοριφέρ, ενεργειακά τζάκια, αδυσόγια κουμής. Μη σπαταλάτε το χρόνο σας. Οι καλύτερες λύσεις σε χρώματα, σχέδια και τιμές χοντρικής για όλους. Άριστη ποιότητα, άμεση παράδοση. Μελέτη και κατασκευή του χώρου σας. Αδυσόγια κουμής στη Νέα Κύρο. Έπιπλα κουζίνας, ηλεκτρικές συσκευές και απορροφητήρες της εταιρείας Πυραμής. Ηλιακός θερμοσύφωνας νέας τεχνολογίας από την AST Solar Industry. Μοναδική σχεδίαση και υψηλή απόδοση. Οικολογικός και οικονομικός, δεν απαιτεί επίσκεψη τεχνικού και συμπλήρωση αντιψυκτικού. Αντοχή σε χαμηλές θερμοκρασίες έως μείον 60 βαθμούς και 10 έτη εγγύηση. Αδυσόγια κουμής. Καλοριφέρ με ξύλα, ενεργειακά τζάκια, σόμπες ξύλο. Ζεσταίνετε το χώρο σας οικολογικά, χωρίς ρήπους, με οικονομία 50%. Άμεση παράδοση και τοποθέτηση. Αδυσόγια κουμής στη Νέα Κύο. Τηλέφωνο 27510-51586. Και τώρα διαθέτουμε πέλετ για σόμπες και καλοριφέρ. Με ατομικές προσφυγές μπορούν οι συνταξιούχοι του Δημοσίου να διεκδικήσουν τα χρήματα της μείωσης του κατά 37% του ΕΦΑΠΑΞ που προέκυψε από την 1η 8 του 10. Αδικία η οποία πρέπει να αποκατασταθεί, δήλωσε ο πρόεδρος των συνταξιούχων δημοσίων υπαλλήλων Ναυπλίας, ο Κράτσης Διδασκάλου, αφού επί 40 χρόνια κατέβαλαν οι συνάδελφοί του τις συφορές για το σκοπό αυτό. Έχουμε ένα πρόβλημα που απασχολεί όλους τους συνταξιούχους, ειδικά αυτούς οι οποίοι βγήκαν στη σύνταξη και δεν έχουν πάρει ακόμα το ΕΦΑΠΑΞ ή και για αυτούς οι οποίοι εντός των ημερών θα πάρουν ΕΦΑΠΑΞ. Δηλαδή, μέχρι τον Ιούλιο του 10 η κράτηση που έγινε στο ΕΦΑΠΑΞ ήταν 15%. Την άλλη μέρα από την 1η Αυγούστου του 10 προσθέθηκε εκτός στο 15% και ένα 22,67%. Οπότε καταλαβαίνετε πού εκτινάχθηκε. Το ΕΦΑΠΑΞ τι είναι? Είναι ταμείο πρόνοιας. Όλοι οι συνταξιούχοι 35-40 χρόνια πληρώναμε κάτι για να το πάρουμε στα γεράματά μας, στη σύνταξή μας. Για να κάνουμε κάτι, να αγοράσουμε με ένα διαμέρισμα, παντρέψουμε ένα παιδί, κάτι άλλο. Όταν τώρα λοιπόν βλέπουμε και κόβεται μέσα σε ένα χρόνο 37 τόσο τα 100, καταλαβαίνετε τι κατάσταση δημιουργείται. Τώρα τι πρέπει να γίνει? Μπορεί να προσφύγει ο καθένας να κάνει ένσταση επί του ποσού το οποίο πήρε και να ζητήσει το κανονικό ή το περισσότερο. Δεν μπορεί όμως ο σύνδεσμος να κάνει ομαδική ένσταση, πρέπει κάθε ένας να κάνει ατομική ένσταση. Στο γραφείο όμως του συνδέσμου έχουμε έντυπα ενστάσεων που μπορεί ο κάποιος ο ενδιαφερόμενος να έρθει να το πάρει και ή να το συμπληρώσει μόνος του ή να πάει σε ένα δικηγόρο να κάνει την ένσταση που απαιτείται. Όπως και να έχει όμως η ένσταση είναι ατομική. Η ένσταση είναι ατομική. Τώρα θα μου πεις τόσα άλλα γίνονται. Ανάστατοι όλοι οι συνταξιούχοι βρισκόμαστε και όλοι δεν κάνουμε τίποτα άλλο να κλαίμε τη μοίρα μας και να ελπίζουμε ότι θα σταματήσει κάπου αυτή η αφέμαξη. Λοιπόν, κάθε λίγο και λιγάκι όλο περικοπές και περικοπές και περικοπές. Ας ελπίσουμε ότι επιτέλους κάπου θα σταματήσουν και θα αποκτήσουν τη δυνατότητα οι διοικούντες και οι κυβερνώντες να πάρουν τα χρήματα από αυτούς οι οποίοι όχι μόνο τα έχουν αλλά τα έχουν και παράνομα. Αυτοί που έχουν πλουτίσει, αυτοί που δεν πληρώνουν ποτέ φόρους, αυτοί που είναι όλοι σε offshore εταιρείες και όλοι οι σχετικοί. Να σας πω πόσο είναι το ποσό περίπου, το 22% που γίνεται περικοπή? Είναι ανάλογα. Είναι ανάλογα βέβαια, αλλά περίπου. Λοιπόν, είναι, άμα είναι στα 40.000 ευρώ, το 20, δεν είναι 22, είναι 15, ναι. Και 22, ναι. Πάει 37,67. Μάλιστα, λοιπόν, είναι ποσό. Πολλά, είναι χιλιάδες ευρώ, είναι το λιγότερο 10.000, 12.000 ευρώ. Τώρα, γιατί καταντήσαμε το ΕΦΑΠΑΞ αυτά τα χάλια? Υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι που δεν θέλω να τους αναφέρω. Όταν ψηφίζανε και αποφασίζανε κάποιοι
ότι ο εφάβαξος από 40.000 πρέπει για αυτούς να πάει 120.000, όταν άλλοι άνθρωποι οι οποίοι έγιναν δημόσιοι υπάλληλοι χωρίς να έχουν πληρώσει καθόλου εφάβαξ και με τη σύνταξη που πήρανε, πήρανε και εφάβαξ, το κατατίσανε τώρα σε αυτά τα χάλια. Και πάλι γίνονται περικοπές. Θα ήθελα όμως επ' ευκαιρία να ευχηθώ σε όλους τους συναδέλφους, λόγω του ότι πλησιάζουν οι Άγιες Μέρες του Πάσχα, να περάσουν τις Άγιες ημέρες χωρίς δώρο, με ειρήνη, χωρίς δώρο βεβαίως, αλλά να είναι υγιείς, να είναι αγαπημένοι και να χαρούν τις Άγιες ημέρες και αυτοί και οι οικογένειές τους. Δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στις υποχρεώσεις μας λόγω της οικονομικής κρίσης και αυτό είναι το ουσιαστικό πρόβλημά μας, δήλωσε ο Πρόεδρος Πολιτών Λαϊκής Αγοράς Άργους, ενώ δεν παρέλειψε να τονίσει την ανοχή που δείχνει ο Δήμος, αφού υπάρχουν κοινωνικά προβλήματα τα οποία μαζικά διευρύνονται. Μεταξύ μας δεν υπάρχουν προβλήματα. Τα προβλήματα είναι ένα, αυτό το πρόβλημα που έχει όλος ο κόσμος. Δηλαδή, δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στις οικονομικές μας αυτές που είχαν πρόβλημα. Γιατί δεν ξέρω, και τα μαγαζιά και εμείς και όλος ο κόσμος αντιμετωπίζουμε. Δεν έχει ο κόσμος, δεν υπάρχει δουλειά. Δεν έχει ο κόσμος να χαλάσει λεφτά. Αυτό το ξέρουν όλοι. Αλλά και δεν μπορώ να καταλάβω οι θηνοτές τι μπορούν να κάνουν όταν ξέρουν ότι δεν υπάρχει κίνηση. Και μια άλλη μεριά ζητάνε στο Δήμο. Δεν χρωστάγαμε ποτέ αυτά που χρωστάμε τώρα. Όλοι μας. Ένα μεγάλο ποσοστό μπόρεσε και έκανε ρύθμιση. Οι υπόλοιποι τι θα κάνουν. Υπάρχουν δηλαδή κάποιοι που δεν έχουν κάνει ρύθμιση. Πιστεύω ναι. Πιστεύω δηλαδή ναι, ότι δεν μπορώ να σας πω γιατί αυτό αρέσει το Δήμο να είμαι, ο οποίος ξέρει με τα χαρτιά και τέτοια. Είναι κάποιοι που δεν έχουν κάνει ρύθμιση. Αυτοί θα αναγκαστούν να απομακρυνθούν από τη Λαϊκή. Πώς θα επιβιώσουν. Είναι μια κατάσταση η οποία είναι δύσκολη. Εύχομαι να είμαι να βρεθούμε και σε αυτούς. Μία. Θα έχει γίνει και ανανέωση αδειών αν δεν έχουν πληρώσει. Βεβαίως. Αυτά είναι θλιβερά καταστάσεις. Είναι θλιβερές καταστάσεις. Δηλαδή, είστε, πώς να σου πω, πάρε τον εαυτό σου. Να σε απολύσουν από τη δουλειά σου, να κάνεις τι. Πράγμα το οποίο και εδώ λέμε, είμαι δημόσιος υπάλληλος, είμαι καλυμμένος. Οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι καλυμμένοι. Αυτός ο κόσμος πού θα πάει. Τι θα κάνει. Αντιμετωπίζετε δυσκολίες. Πάσχα μεθαύριο. Μόνο δυσκολίες. Είναι θέμα την ύπαρξη του καθενός μας εδώ. Οι έλεγχοι που γίνονται, οι έλεγχοι. Οι έλεγχοι στο θέμα, ο έλεγχος, κοιτάξτε να δείτε, είναι για να, από θέμα δημαρχίας μιλάτε ή γενικές γραμμές. Από όλες τις πλευρές. Η δημαρχία έχει φτάσει σε ένα επίπεδο ανεκτικό, δηλαδή νομίζω ότι είναι καλό. Μάλιστα. Φυσικά δεν υπάρχει το τέλειο που δεν φτάσει κανένας. Αλλά υπάρχει μία ανοχή γενικά από τους... Υπάρχει μία ανοχή και η ανοχή πάντα θα υπάρχει. Γιατί ο καθένας δεν ξέρει τι αντιμετωπίζει. Και θετικά και αρνητικά. Και αυτή η ανοχή θα υπάρχει σε ανθρώπους... Εδώ είχαμε συναδέλφους με εξαποδό, με αρρώστιες, τους οποίους βοηθήσαμε, τους κάναμε. Αυτούς δεν μπορεί να τους βάλεις μαζί με τους άλλους. Μάλιστα. Δηλαδή σε ένα ράφι δεν μπορεί να βάλεις όλα τα πρόσωπα. Εξαρτάται από την κοινωνική του κατάσταση. Μπράβο, η κοινωνική αυτή θα έχει και από το Δήμο και από όλο τον κόσμο. Μάλιστα. Δεν μπορούμε, εδώ ήταν όλοι μας μια χαρά, δόξα τω Θεώ, και τώρα σε 2 χρόνια τα χάσαμε τα πάντα. Τους πάντες, γιατί όχι εμείς μόνο, όλος ο κόσμος. Μάλιστα. Κάντε μια βόλτα στην αγορά να δείτε τι κόσμος υπάρχει. Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από την DR Τηλεόραση. Μην ξεχνάτε ότι τα δελτία ειδήσεων του σταθμού μας μπορείτε επίσης να το παρακολουθείτε από το www.drtv.gr. Μείνετε μαζί μας, ακολουθεί η πρόγνωση του αυριανού καιρού. Καλό σας βράδυ. Μεσεδόκηπος. Ελληνικές αυθεντικές γεύσεις, ποιότητα, σταθερές και προσιτές τιμές σε ένα περιβάλλον ανανεωμένο με αυθεντικές εικόνες. Η αίθουσα διατίθεται για κοινωνικές εκδηλώσεις και συναιστιάσεις. Μεσεδόκηπος. Περουκά 2. Άργος. Και καλή σας απόλαυση.
Για αύριο σε όλη τη χώρα προβλέπεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή, ασθένεις μέχρι μέτρη. Η θερμοκρασία θα κοιμάται στα βόρεια από 6 έως 22 βαθμούς, στα δυτικά από 8 έως 24, στα υπόλοιπα υπηρετικά από 9 έως 25 και στα νησιά από 11 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Για την Πελοπόννησο προβλέπεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή, ασθένεις μέχρι μέτρη, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 9 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Να δούμε τώρα τις θερμοκρασίες που έχουν αύριο οι πρωτεύουσες των νομών της Πελοποννήσου.